Ενώ ο Μιχάλης Λεμπιδάκης βίωνε τον εφιάλτη της ομηρίας, έστελνε μηνύματα δύναμης και ελπίδας στους αγαπημένους του ανθρώπους. Κάποιες από αυτές τις επιστολές η απαγωγή στον ανάγκαζαν να τις υπογράφει με το αίμα του. Στην επιστολή που γράφει στις 22 Αυγούστου, ο Μιχάλης Λεμπιδάκης απευθύνεται στα παιδιά του, στα αγόρια του, για να τους δώσει δύναμη. Τους ζητά να παραμείνουν αισιόδοξοι πως θα γυρίσει κοντά τους. Αγόρια μου, καταλαβαίνω ότι η μεγάλη δοκιμασία που περάσατε μου δείχνει πως την ευτυχία στη ζωή δεν πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη και πρέπει να έχουμε ψυχική δύναμη για τα δύσκολα που μπορεί να έρθουν. Θέλω να πιστεύω πως παρά το μεγάλο σοκ και την αγωνία σας μπορείτε να ανταποκριθείτε στα μαθήματά σας και ότι σταθήκατε όσο μπορούσατε δίπλα στη μανούλα, τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, δίνοντας τους κουράγιο με την νεανική σας αισιοδοξία. Αγωνιώ να βρεθώ δίπλα σας για να μου πείτε τα σχέδιά σας και να συζητήσουμε για αυτά. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε λίγο χρόνο μαζί το Σεπτέμβρη, όπου όποτε και να θέλετε να κλείσουμε. Σας σκέφτομαι και σας αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Θέλω να σας δω να προοδεύετε και να δημιουργείτε, μα πάνω απ' όλα να είστε ασφαλείς και ευτυχισμένοι και άνθρωποι αγαπητοί στην κοινωνία. Ο μπαμπάς σας. Η έντονη ψυχολογική φόρτιση του Μιχάλη Λεμπιδάκη που κρατούνταν αλυσοδεμένο στην απομόνωση που του είχαν επιβάλει οι απαγωγείς του αποτυπώνεται σε κάθε λέξη στις επιστολές του. Σε μία από αυτές γράφει στη σύζυγό. Ο μεγαλύτερος πόνος ήταν η έλλειψή σου και η μεγαλύτερη έγνοια μου η θλίψη σου. Πιστεύω πως γρήγορα θα είμαστε πάλι μαζί να γιατρέψουμε τις πληγές μας και να ζήσουμε όμορφα. Κραυγή απελπισίας ήταν η επιστολή του επιχειρηματία στον πατέρα του. Τον εκλιπαρούσε για μια λύση που θα έδινε τέλος στο μαρτύριό του. Του έδινε οδηγίες πώς να διαπραγματευτεί, καθώς και απόδειξη ότι ήταν ζωντανός. Αγαπημένο μου πατέρα, καταλαβαίνω τον πόνο και την αγωνία όλων σας. Όμως μετά από 24 μέρες στην απομόνωση, έχω φτάσει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Και αρχίζει η τρέλα. Μην με αφήσετε άλλο εδώ, σας εκλιπαρώ. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας. Δώστε μια λύση γιατί δεν αντέχω άλλο. Ξέρω πως δεν έχουμε ούτε κατά διάνοια τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε, αλλά να βρεθεί κάτι, τόσο όσο εσείς μπορείτε, και θα είναι για αυτούς αποδεκτά. Γρήγορα σας παρακαλώ, γιατί κάθε μέρα που περνά ίσως φέρνει κινδύνους που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μην αφήσετε την αστυνομία να δυσχεράνει τη συναλλαγή. Και προς Θεού μη βάλουν κοριούς ή πλαστά, γιατί τότε θα κινδυνεύσει η ζωή μου. Για να υπάρξει μυστική επαφή χωρίς να παρισφρήσει η αστυνομία, χρησιμοποιήστε το κινητό του ΜΗ, συνθηματικό ΑΒ. Είδα σήμερα τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, Μακρόν εναντίον Λεπέν. Ο Θεός να δίνει κουράγιο σε όλους μας. Ελπίζω να είστε καλά, όσο γίνεται. Πέστε στην Κατερίνα μου, τα παιδιά, τη μαμά και το Μανώλη πως σας αγαπώ. Μάνο μου, σε παρακαλώ, δώσε αυτό το σημείο μας στα χέρια του πατέρα. Αν λείπεις, παρακαλώ να το δώσει η Χρύσα και γύρισε να μας βοηθήσεις. Μετά την περίοδο σιωπής δύο μηνών στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι απαγωγείς φοβήθηκαν ότι μπορεί να εντοπιστούν από τις αρχές, η οικογένεια ζητά ξανά μια απόδειξη ζωής για τον άνθρωπό τους. Εκείνοι βάζουν τον επιχειρηματία να γράψει μια επιστολή απαντώντας σε μια ερώτηση που μόνον εκείνος ήξερε να απαντήσει. Αγαπημένοι μου γονείς, Κατερινούλα, παιδιά μου Μανώλη. Είμαι ζωντανός, τρέφομαι καλά, όμως οι μέρες στην απομόνωση δεν περνούν. Με ρωτάτε αν έλαβα το μήνυμα του Χέντρικ. Δεν θυμάμαι σε ποιο μήνυμα αναφέρεστε. Πέρασαμε θαυμάσια το προηγούμενο τρίμερο στο Μόνταμπαρ με την Κατερίνα στη γιορτή για τα 50 του χρόνια με τους 100 περίπου καλεσμένους των 4 φίλων που γιόρταζαν. Το μηνοϊκό κόσμημα φαίνεται να άρεσε στη γυναίκα του.